τα χνάρια σας ακολούθησε και η κόρη σας. Η κόρη μου. Έβλεπε εσάς ή ήταν κάτι που ήθελε. Κάποια στιγμή τη γοήτευσε, ήθελε να μάθει πράγματα και μπήκε στο θέατρο. Στο Survivor τη βλέπετε. Ναι. Τη βλέπετε. Και εγώ το βλέπω. Πώς σας λέω. Πώς σας φαίνεται. Ανελπώς γιατί είναι η κόρη μου. Όταν πήρε την απόφαση να πάει. Ναι. Πώς το αντιμετωπίσατε, τι σας είπε, μπαμπά, θα πάω στο Survivor. Ναι, μου είπε, έκανα με αυτό, σκέφτομαι αυτό, λέω εντάξει, αγάπη, αν εσύ νομίζεις και αυτό, πα, δεν φαντάστηκα ότι θα πάει. Ναι. Όταν μου είπε ότι τελικά είναι, εντάξει, μπαμπάς είμαι. Ανησύχησα, γιατί αυτό δεν φοβηθήκα. Δεν βλέπω το παιδί μου, ναι, και δεν μιλάω μαζί της, έτσι. Και λέω, πήγαινε ζήστο, πότε το ξαναζήσει, πότε θα ξαναζήσει τον Άγιο Δομήνικο, πότε. Ζήστο τώρα που είσαι νέα. Κι εγώ αν ήμουν πιτσιρικάς θα πήγαινα. Ας πούμε, π.χ. αν μου λέγανε αυτό θα πήγαινα. Εγώ τώρα το μόνο που κάνω είναι να είμαι στις κολλημένος και να βλέπω την κόρη μου και να λέω ναι, ναι. Πώς το βλέπετε, θα κερδίσει, θα τα καταφέρει, τι λέτε. Έτσι όπως την βλέπω με το τσαγανό και το μάτι που γυαλίζει θα προχωρήσει. Τώρα που θα φτάσει δεν ξέρω, αλλά ξέρω ότι θα προχωρήσει. Λοιπόν, αυτός είναι εξαιρετικός ηθοποιός. Και δεν τον έχουμε δει άλλο να μιλάει. Η μόνη αναφορά δηλαδή on camera για τη συμμετοχή της κόρης στο Survivor είναι αυτή στην εκπομπή μας. Δεν έχω δει πουθενά άλλο να αναφέρεται για την κόρη. Και δεν μπορώ να μην το πω, μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο ηθοποιό. Σπουδαίο, σπουδαίο ηθοποιό. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, έχουμε κι άλλα να πούμε και να αποκαλύψουμε σε λίγο. Έχουμε κι άλλο σποιλεράκι σας. Έχουμε κρατήσει μέσα στο καλαθάκι μας κι άλλο ένα σποιλεράκι, το οποίο θα σας αποκαλύψουμε σε πολύ λίγο.